Ο Αιγύπτιος υπουργός εξωτερικών Σούκρη δήλωσε ότι η παρουσία των τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη είναι παράνομη βάσει τη συμφωνία με την κυβέρνηση της Εθνικής Συμφωνίας. Σύμφωνα με τον Σούκρη, η παρουσία των τουρκικών δυνάμεων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Σε δηλώσει του σε Αιγυπτιακά μέσα μαζική ενημέρωση την Παρασκευή, ο Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών απέτησε την αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων από τη Λιβύη, συμβάλλοντα με αυτόν τον τρόπο στην υλοποίηση των αποτελεσμάτων του πρόσφατου συνεδρίου Βερολίνου 2. Ο Σούκρη ανέφερε ότι η επιφύλαξη της Τουρκίας σχετικά με τη ρήτρα αποχώρησης ξένων δυνάμεων στη διάσκεψη Βερολίνου 2 μπορεί να είναι μια προσπάθεια νομιμοποίησης της παρουσίας τους. Η Τουρκία εξέφρασε τις επιφυλάξεις της στο πέμπτο σημείο της δήλωσης, η οποία ορίζει την απέλαση ξενών δυνάμεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη. Η Τουρκία προσπάθησε να την τροποποιήσει για να ορίσει μόνο την απέλαση μισθοφόρων. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στο συνέδριο αντιτάχθηκαν και εμπόδισαν την τροποποίηση να γίνει αποδεκτή. Στον αντίποδα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε δήλωση σχετικά με την τουρκική παρουσία στη Λιβύη. Στη δήλωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι το ζήτημα των ξένων στρατιωτών και της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή δεν μπορεί να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία. Εκτίμησή μα είναι ότι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας δεν θα αποχωρήσει από τη Λιβύη. Αναφορικά με τους Σύριους μισθοφόρους, η Τουρκία θα συμμορφωθεί φαινομενικά στην σταδιακή αποχώρησή τους, αν και τουρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για την ορθή εφαρμογή της. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία προσπαθεί να διεισδύσει οικονομικά στη Λιβύη, πράγμα που θα πετύχει μέσω της ανοικοδόμησης της χώρας, στην οποία θα συμμετέχει ενεργά με εταιρείες τουρκικές αλλά και λιβικές, στις οποίες θα εξασφαλίσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών. Στην πορεία των παραπάνω έργων ανοικοδόμηση, δεν θα μα προκαλέσει έκπληξη αν η Τουρκία, αποσύρει του ήρου μαχητέ τη από τη Λιβύη, του με άλλου, του οποίου θα βαφτίσει ω άτομα που θα ανήκουν σε ιδιωτικέ εταιρείε παροχή ασφάλεια σε έργα κοινή ωφελία όπω αγωγή πετρελαίου, εργοστάσια που κατασκευάζονται κλπ. Ένα πράγμα θεωρούμε σίγουρο, ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει με νύχια και με δόντια να διατηρήσει την αεροπορική βάση στο ΑΤΗ για στη Λιβύη και αυτό όχι μόνο ως στρατηγική πύλη εισόδου της στη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, αλλά για την υλοποίηση του οράματος της γαλάζιας πατρίδας στην Νότιο Ανατολική Μεσόγειο, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής σε Αιγαίο και Νότιο Ανατολική Μεσόγειο Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.